Μπορείς να πας στους κριτές τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, Ειρήνη, καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε με την Ηλιάνα. Γεια σου, Ειρήνη. Γεια σου, Ηλιάνα. Τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Θα φτάσουμε στο 2023, πιστεύεις? Εννοείται. Μόλις τελειώσει η ασυλία ή και νωρίτερα? Σιγά-σιγά, καλέ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό το look που για μένα η βάση του είναι ωραία για το σύνολο που θέλεις να κάνεις, δηλαδή το μπλουζάκι με το από μέσα το μπουφανάκι που είναι τζιν και το παντελόνι, θα μου άρεσε το πρωί με sneakers, με μια πιο απλή τσάντα, με ένα άλλο γουνάκι, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ λίγο και πάρα πολύ φτωχούλι, χωρίς αυτό το καπέλο που μου θυμίζει ένα παιδικό τη φραουλίτσα. Wings είναι. Αιμίδες, κοντά έπεσα. Και πρωινά θα μπορούσαμε να το χτίσουμε και να το πάμε κάπου. Ναι, αλλά το concept μου είναι DJ. Άμα τα βλέπεις, το concept που είναι DJ, άμα το googlerες λίγο και πάταγες Y2K DJ, θα σου έβγαζε μια Paris Hilton. Ναι, αλλά δεν είμαστε 2000, είπαμε. Είμαστε Μπράβο, 2000. Είμαστε 2023. Γιατί είμαστε ακόμα στα 2000 όταν έχει ξυπνήσει η Paris αργά το μεσημέρι να πάει να πάρει τον πρωινό της καφέ? Εντάξει. Ναι. Μα με νιώθεις όμως, καταλαβαίνεις σου λέω. Σε νιώθω απόλυτα. Νιώσε με όμως λίγο στο αυριανό επεισόδιο για να τα πάμε καλύτερα. Okay. Αυτό που νιώθεστε έτσι είναι καταπληκτικό. Ναι, ρε παιδί. Ναι. Ναι, έχουμε συνεννοηθεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε να κάνει ένα round back πολύ καλό. Ναι. Μ' αρέσει, φαίνεις κάτι πολύ διαφορετικό. Να το δούμε ωραίο. Και έχει ωραία αύρα. Πολύ. Είναι το ένα το γλυκό. Εντάξει, αφού είναι έχεις το γλυκό. Έχεις ασυλία. Δεν έχει σημασία αφού είπαμε. Είμα τα βλέπεις όμως, δηλαδή. Για πες, Τέλειο. Εγώ θα σου πω, εγώ τώρα αισθάνομαι ένα τεράστιο χάσμα γενναιών. Θα σου πω γιατί. Είναι σαν να έχω ντεζαβού στα φοιτητικά μου χρόνια που ήταν εκεί 2000 κάτι, ένα-δύο. Ήμουνα και στη Βόρειο Ελλάδα και είναι σαν να βλέπω, ξέρεις, τα κορίτσια που δουλεύαν στα κλαμπς. Κοίταξε, το look αυτό έχει κάποια στοιχεία που κακώς ή καλώς θεωρούνται όντως vintage, γιατί είναι 20ετίας, αλλά δεν είναι ωραία φερμένα. Εντάξει, είναι ένα παντελόνι που δεν σε κολακεύει. Είναι πολύ χαμηλοκάβαλο που χαρακτηρίζει εκείνη την εποχή. Εντάξει, έχει ένα φάρδος που για να είναι στο τώρα θέλει μια άλλη διαχείριση. Έχει ένα πολύ όμορφο σωματότυπο που θα μπορούσε να κάνει πάρα πολύ ωραία look που να ακροβατούν μεταξύ. Βασικά, όχι να ακροβατούν, να έχει στοιχεία του 2000 που τόσο σου αρέσει και σου φαίνεται πολύ μακρινό εσένα και να τα φέρει στο τώρα και να μα δείξει κάποιε εικόνε. Και αν θέλει να είναι kits, γιατί αυτό δεν είναι το kits το καλό που το λέμε με την έννοια τη μόδα. Είναι το kits το κακόγουστο. Κοίταξε, οι DJ έχουν μια πολύ μεγάλη κουλτούρα. Δεν βλέπουμε πουθενά στην εικόνα σου κάτι που να δείχνει άνθρωπο να παίζει μουσική. Θα μπορούσε να έχει φέρει ακουστικά για να σε βοηθήσω. Μα δεν παίζουν πλέον με ακουστικά. Τι λες, καλέ, και πώς ακούω τον ήχο? Πάει σε κλαμπ. Δεν τα έχουν εκεί, δεν τα φέρνουν το σπίτι μου. Ποιος το λέει, καλέ? Οι τραγουδιστές πάνε παντού με το μικρόφωνο τους και την DJ παντού, και με τις κονσόλες τους και τα ακουστικά τους και τα CD τους, αν έχουν ακόμα CD. Με το τσαντάκι αυτό. Και το γλυφιτζούρι. Πας μόνο για. Γλυφιτζούρι δεν ξέρω. Άμα τους αρέσει, μπορεί να έχουν και ένα γλυφιτζούρι. Λοιπόν, το τσαντάκι αυτό δεν δείχνει ένα κορίτσι που πάει να εργαστεί. Οι DJ εργάζονται. Έχουν εργαλεία οι άνθρωποι που εργάζονται. Εντάξει, αν έτσι να κάνουμε πλάκα. Όχι, μπορούμε δεν να κάνουμε πλάκα. Πλάκα καθόλου. Ωραία. Δεν είσαι DJ με αυτήν την εικόνα. Δεν θυμίζει σε τίποτα την DJ εικόνα σου. Το γάτι το είδατε. Βεβαίως. Εντάξει. Και το top που είναι πολύ ωραίο. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν είναι μόδα. Εντάξει. Ένα. Μπορείτε να βγάλεις και το jacket, σε παρακαλώ. Συγγνώμη. Το γουνάκι. Το γουνάκι αυτό, ναι, τζάκετ, ναι. Γιατί δεν είναι καθόλου ωραίο, ας πούμε, οπότε ξεκινάμε από αυτό. Κοίτα, καταλαβαίνω αυτό που θες να κάνεις, που είναι λίγο έτσι κάτι πριν αρκετά χρόνια, αλλά έχει αστοχίες πάρα πολύ, τα έχουν πει. Ξεκινώντας από το τζάκετ και από το καπέλο, να σου πω ότι είναι μεγάλες αστοχίες, οπότε θεωρώ ότι θα έπρεπε να ρίξεις μια ματιά δεύτερη στον καθρέφτη και να τα δεις, γιατί αυτό το καπέλο τώρα είναι. Δεν είναι για τίποτα, δηλαδή. Είναι για παιδικό πάρτι, είναι για κάτι άλλο. Δεν είναι για εδώ. Το τζάκετ δεν είναι ωραίο, δεν ταιριάζει καθόλου με αυτό το look. Μ' αρέσει το φαρδί τζιν που πήγες να βάλεις. Ήθελα όμως ίσως λίγο πιο φαρδί και λίγο πιο loose. Ναι. Θα σε κολάκευε επίσης πάλι. Αν και αυτό δεν σου κατάσχημα, θα ήταν πιο ωραίο σαν στυλ και άλλα παπούτσια. Τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι προσπαθείς να κάνεις. Δεν έχεις φτάσει ακόμα εκεί. Αλλά πολλά κορίτσια που ξεκίνησαν με κάποια έτσι, ασυλία έχουν. Όπως και η Ειρήνη, το έχουν εξελίξει πάρα πολύ το look τους και έχουν φτάσει σε ένα πολύ καλό δρόμο. Okay.
Ένα. Ευχαριστώ. Και 4,5 στο προηγούμενο επεισόδιο, 4,5 σήμερα. Θα το κάνουμε 5. Το κάνουμε 10. Το κάνουμε 10. 15, 20, 25 κτλ. 100 αυτού και βγαίνει. Πήγαινε στη θέση Ευχαριστώ. Τώρα. Ευχαριστώ. Γεια.